τα έργα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, γενικά στην περιφέρεια Τρακαδία, συνεχίζεται. Όπως βλέπετε σήμερα, βρισκόμαστε στο κεντρικό δρόμο, εθνικό δρόμο, Τρίπολη Σπάρτη, ένα δρόμο με μεγάλη κίνηση, ο οποίο υλοποιείται μια κολαμπία για νέο ασφαλτοτάπητα και αντιλογιστικό σε κάποια σημεία, όπου Τρίπολη Σπάρτη. Εντό των ημερών τελειώνει το έργο αυτό. Είναι στην σειρά με κάποια άλλα έργα τα οποία ακολουθούν στον δρόμο αυτό. Ειδικά μέσα στην Κερασίτσα, στο πρωί Κερασίτσα, υπάρχει μια εργολαβία 400.000 για αυτή. Θα έχει νέο τάπητα αλλά και πεζοδρόμια και φωτισμό. Και θα ακολουθήσουν και άλλε στον δρόμο αυτό. Κάθε μέρα αυτό κάνουμε. Είμαστε κοντά στα προβλήματα του κόσμου, κοντά στην υλοποίηση των έργων. Βλέπουμε διάφορα προβλήματα, προσπαθούμε να δώσουμε λύσει μαζί με την. Αυτή τη στιγμή η Αρκαδία πραγματικά είναι σε ένα μεγάλο εργοτάξιο. Γίνονται πάρα πολλά έργα. Με το που έφταξε ο καιρός, υλοποιούνται όλα τα έργα αυτά και δεν είναι μόνο έργα δρόμων, αλλά είναι και άλλα έργα όπως είναι εκτροδοτήσεις, όπως είναι φράγματα, αρδευτικά κλπ. Σε μια εποχή που δεν υπάρχουν λεφτά, ο Περιφερειάρχης μπορεί και βρίσκει πόρους. Και εμείς υλοποιούμε τα έργα ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα σε διάφορες περιοχές της Αρκαδίας, αλλά πάνω απ' όλα να αυξήσουμε το εθνικό εισόδημα μέσα από έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τουρισμό και στην εξωτερική τομέα. Σε αυτό, αυτή η εργολαβία είναι συνέχεια μιας προηγούμενης που είχε γίνει στο πιο πάνω μέρος του δρόμου και πόσα χιλιόμετρα παρεμβάσεις γίνονται εδώ. Πέρυσι είχε γίνει στο πρώτο κομμάτι μέχρι τη στροφή της Τεγγίας και κάποια άλλα κομμάτια προς τα κάτω. Φέτος γίνεται το κομμάτι αυτό το οποίο είναι περίπου 2 χιλιόμετρα διακεκομένο και θα ακολουθήσουν και άλλα στον δρόμο αυτό. Είπα, μέσα στην Κερασίτσα πεζοδρόμια, φωτισμός και νέος τάπητας από μια άλλη εργολαβία πάλι 300.000, καθώς επίσης και με 200.000 στην περιοχή που μπαίνει ο δρόμος για τον Τζίβα, κόβεται αυτή η επικίνδυνη στροφή και γίνονται και άλλες παρεμβάσεις στο σημείο αυτό. Είχαν γίνει και παλιότερα παρεμβάσεις, είναι οι μοναδικές παρεμβάσεις που γίνονται στην Τρίπολη Σπάρτης στον δρόμο. Πάντως, επί της δικής μας εποχής, με την περιφέρεια Πελοποννήσου, έχουν γίνει και άλλες.